Σε συμπάθησε αμέσως. Ναι, αυτός είναι ο Δήμος, από ό,τι έμαθα. Ο οποίος, να πούμε κιόλας, ότι ήταν αρρωστούλης όταν τον βρήκανε, με πληγές και είχε καλαζά. Ναι, ναι. Και είναι τώρα, καλά. Τώρα είναι μια χαρά. Συνήθως τα περισσότερα σκυλιά που βρίσκουν στους δρόμους έχουν τέτοια προβλήματα, γιατί είναι καιρό έξω. Είναι κάτι που με την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων και των καταφυγίων, σιγά σιγά παίρνοντας όλα αυτά τα σκυλιά από τον δρόμο, τα στυρώνουν, κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να ζήσουν με τα σκυλιά. Εσύ έχεις υιοθετήσει ποτέ αδέσποτο? Ναι, κατά καιρούς έχω και αδέσποτα, έχω βρει αρκετά. Ή έχω βρει να τα δώσω ή τα έχω κρατήσει κάποια. Δεν μπορούμε να τα κρατάμε όλα. Ζούσες για πολλά χρόνια λίγο έξω από την Αθήνα, έτσι σε ένα κτήμα που είχατε πολλά ζώα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Είχαμε πολλά ζώα ακόμα. Σκυλιά, γατιά, άλογα. Εντάξει, τα άλογα δεν τα βρήκαμε στον δρόμο. Αν και ένα υιοθετήθηκε από τον υπόδρομο. Έχει ένα μάτι και πήγαινε. Δεν θα πήγαινε καλά, οπότε είπαμε να το πάρουμε. Αυτή την αγάπη την έχει κληρονομήσει και η κόρη σου, η οποία είναι τώρα. Η κόρη μου είναι 17 χρονών. 17 χρονών, έγινες μικρός παπάς και εσύ. Θα έχεις λίγο και παππούς. Εννοείται ότι αγαπάει όλα τα ζώα. Είναι πιο ευαίσθητη και από μένα. Και βοηθάει και αυτή όσο μπορεί. Και σε βλέπω γενικά ότι είσαι και πολύ δοτικός παπάς. Δηλαδή μου έλεγες πριν ότι ξυπνάς το πρωί για να την πας ακόμα και τώρα στο σχολείο. Εντάξει, και δοτικός να μην ήμουν, πώς θα πήγαινε μόνη της. Οπότε. Αλλά εντάξει, όποιοι έχουμε παιδιά, το ίδιο κάνουν, φαντάζομαι. Δεν είμαι ότι εγώ είμαι ο σούπερ μπαμπάς. Γενικά, σαν άνθρωπος, είμαι ήρεμος, θεωρώ. Κάτι που δεν έχει πάρει η κόρη μου. Έχει πάρει περισσότερο με τη μητέρα της. Και είναι κάτι που την εκνευρίζει, την έχει εκνευρίσει αρκετές φορές. Όταν η ίδια έχει κάποια νεύρα και εγώ πολλές φορές είμαι πολύ ήρεμος και γελάω κιόλας. Όσο γελάω, την εκνευρίζει περισσότερο. Θυμάμαι όταν ήταν μικρή, ήθελε να φύγει από το αυτοκίνητο, άνοιξε την πόρτα εν κινήσει, γιατί την εκνεύριζε που γέλαγα. Αλλά εντάξει, είμαι νομίζω ήρεμος άνθρωπος, δεν ευριάζω εύκολα. Λίγες φορές που έχω εκνευριστεί, θολώνω κιόλας. Βέβαια, αυτό κάνει τους φίλους μου να γελάνε περισσότερο. Είσαι ένας άνθρωπος που παντρεύτηκε πολύ μικρός και έκανε οικογένεια. Αυτό τώρα θα το ήθελες για το παιδί σου, να κάνει το ίδιο πράγμα? Εννοείται ότι δεν το έχω μετανιώσει. Εγώ πάντα ήθελα να κάνω μικρός οικογένεια. Δηλαδή από μικρό παιδί θυμάμαι ότι το σκεφτόμουν, ότι θα μ' άρεσε να είμαι νέος μπαμπάς. Δεν το έχω μετανιώσει. Και αν η κόρη μου το επιλέξει και είναι ευτυχισμένη, εννοείται ότι δεν της πω τίποτα. Μήπως ένας γάμος σε μικρή ηλικία είναι πιο εύκολο να αποτύχει? Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα ηλικίας. Πάρα πολλοί γάμοι γίνονται. Αρκετοί δεν πετυχαίνουν. Δεν είναι θέμα ηλικιακό, νομίζω. Δεν πρέπει να το σκέφτεται κάποιος έτσι. Ότι, δηλαδή, άμα αγαπήσει κάποιος σε μικρή ηλικία και είναι όλα όπως τα θέλει, δεν πρέπει να παντρευτεί, επειδή θα σκέφτεται ότι θα χωρίσει επειδή είναι μικρός. Δεν είναι. Όπως νιώθει ο καθένας. Έτσι λοιπόν, όπως έχεις κρατήσει ένα πολύ ήσυχο και συμπαθές προφίλ, γιατί είσαι από τα άτομα έτσι που κέρδισαν τις εντυπώσεις με το χαρακτήρα τους, το ίδιο έχω καταλάβει ότι έγινε, ας πούμε, και με το γάμο σου. Όλα τέλειωσαν πάρα πολύ ομαλά και έχεις κρατήσει μια πολύ ωραία επαφή, δηλαδή ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ναι, είμαστε σαν να μην έχουμε χωρίσει με την Αλεξία. Έχουμε φοβερή σχέση, τρομερή επικοινωνία. Αυτό χτίζεται εύκολα ή θέλει το χρόνο του? Όχι, όχι. Απ' την αρχή ήταν έτσι. Είμαστε φίλοι, είναι ο άνθρωπός μου, την αγαπάω σαν οικογένεια, εννοείται. Νομίζω είναι θέμα ανθρώπων κιόλας. Ναι. Και όταν έχεις και ένα παιδί, δεν έχεις άλλη επιλογή. Δηλαδή, αυτά που καμιά φορά ακούω, ότι είναι δύο γονείς χωρισμένοι και τσακώνονται ή πλακώνονται, είναι ό,τι χειρότερο μπορώ να ακούσω. Όταν έχεις παιδί, τα αφήνεις όλα στην άκρη και κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να είναι καλά το παιδί σου και ευτυχισμένο. Εγώ τέλος πάντων δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα με την Αλεξία. Είμαστε φίλοι, με έχει στηρίξει πάρα πολλές φορές. Και είναι ένας άνθρωπος που έχουμε στην καρδιά μου, εννοείται, και θα είναι πάντα.
Άμα η κόρη σου δει φωτογραφίες με μια κοπέλα δίπλα σου που μπορεί να στη χρεώνουν για νέα σύντροφο, γιατί το έχεις ζήσει και αυτό τον τελευταίο καιρό, το σχολιάζει ή κάνουμε ότι δεν υπάρχει ή τα συζητάτε όλα? Όχι, τα συζητάμε όλα, μου λέει και η ίδια τα πάντα για αυτήν, αλλά όχι, δεν έχει τύχει. Δεν το προσπερνάει, φαντάζομαι, ξέρει και η ίδια ότι πολλά από αυτά δεν ισχύουν. Δεν ασχολείται κιόλας. Σε αυτά τα πράγματα είναι χειρότερη για μένα, δεν ασχολείται. Νομίζω ότι δεν με ψήφισε και ποτέ, μου το είπε. Όχι, είναι σίγουρο αυτό. Μου είπε ότι δεν σε ψήφισα. Κώστα, επειδή έχω καταλάβει ότι είσαι άνθρωπος της δέσμευσης, θα ξαναέκανες οικογένεια? Θα έκανες κι άλλο παιδί, έχοντας ένα παιδί που σε λίγο θα ενηλικιωθεί? Εντάξει, είναι κάτι που δεν το σκέφτομαι. Εντάξει, δεν θα ήμουν και αρνητικός, αλλά δεν το έχω στα άμεσα σχέδια.